Το κτίριο ολοκληρώθηκε το 1973, όπως τα λέτε. Ξεκίνησε το 67-68, ολοκληρώθηκε το 73 επί πλαιτίας. Γι' αυτό άλλωστε και έχει το μοναδικό ψηλό συντελεστή, το δεύτερο ψηλότερο κτίριο στην Ελλάδα μετά τον πύργο των Αθηνών. Δυστυχώς καμία δημοτική αρχή μέχρι σήμερα δεν μπορούσε να αξιοποιήσει αυτό το κτίριο. Εμείς, για να πω και ένα έτσι, αστείο, αν θέλετε, ένα οξυμόρο, προεκλογικά το 2014 είχαμε πει ότι θα τον γκρεμίσουμε τον πύργο, αν εκλεγούμε. Γιατί πιστεύαμε πραγματικά ότι ο πύργος αυτός, για να μην είχε αξιοποιηθεί 45 χρόνια, ότι θα υπήρχε κάποιο στατικό πρόβλημα. Του φημολόγησε ένα αστικό μύθο ότι ο πύργος του Πειραιά γέρνει, ότι ο πύργος του Πειραιά έχει πρόβλημα στατικό. Διαπιστώσαμε την πρώτη περίοδο ότι ο πύργος είναι μια χαρά ως κτίριο. Μπήκαμε στη διαδικασία λοιπόν έκτοτε να κυνηγήσουμε την αξιοποίησή του. Έχουμε μια πολύ κακή εικόνα και από αυτού που μπαίνουν στο λιμάνι του Πειραιά, αλλά και αυτού που καθημερινά κυκλοφορούν στην πόλη του Πειραιά. Και είναι και το νούμερο ένα, αν θέλετε, περιουσιακό στοιχείο του Δήμου Πειραιά, το οποίο παρέμενε αξιοποιητό. Νομίζω είμαστε σε ένα τελικό στάδιο. Κάναμε μελέτες αδικές, κάναμε μελέτες οικονομοτεχνικές, τι θα μπορούσε να αποδώσει το Δήμο Πειραιά αυτό και τι να γίνει. Κάναμε ένα διαγωνισμό διεθνή την προηγούμενη άνοιξη. Υπήρξε ενδιαφέρον. Έχουμε μια συγκεκριμένη πρόταση για την αξιοποίηση του πύργου. Αυτή τη στιγμή την εξετάζει η Επιτροπή του Δήμου. Πιστεύω ότι μέχρι τέλος, όχι μέχρι τέλος, μέχρι 10 Οκτωβρίου θα έχουμε προσωρινό άδοχο. Θα πάει για έλεγχο στο προσβατικό έλεγχο στο Ελληνικό Συνέδριο και πιστεύω ότι Νοέμβριο θα έχουμε τελικό ανάδοχο και υπογραφή συμβάσεων, ώστε επιτέλους να αξιοποιηθεί, επαναλαμβάνω, το βασικό περιουσιακό στοιχείο του Δήμου. Θα αλλάξει μια περιοχή ολόκληρη. Αυτή η περιοχή έχει παθογένειες, λόγω της εγκατάλειψης του πύργου, δηλαδή η γύρω περιοχή είναι εγκαταλειμμένη. Θεωρώ ότι όπου παρεμβαίνει ο ιδιώτης, θα αλλάξει συνολικά η κατάσταση. Θα έχουμε θέσεις εργασίας, εφόσον ευωδώσει, επαναλαμβάνω. Είναι μια παραχώρηση για 99 χρόνια. Σας λέω τους όρους του διαγωνισμού που είναι δημοσιοποιήσιμα στοιχεία. Ο διαγωνισμός προέβλεπε 900.000 το μίνιμουμ έσοδο για το Δήμο ετησίως μίσθωμα και προέβλεπε και το λιγότερο 30 εκατομμύρια επένδυση για την ανακατασκευή του πύργου. Θεωρώ όμως, επαναλαμβάνω, όπως έκφρασε η αισιοδοξία από το 2017-2018, γιατί έβλεπε ότι στον Πειραιά δημιουργείται ένα κύμα επενδύσεων και ένα ενδιαφέρον για το real estate, νομίζω θα ευωδώσει και επιτέλους θα ξεκινήσουμε τον Νοέμβριο να έχουμε τελικό ανάδοχο για την αξιοποίηση του πύργου. Ο Πειραιάς είναι ένα θηλιακό κέντρο, δεν είναι, αν θέλετε, με την έννοια που είναι το ΣΥΤ του Λονδίνου. Όμως νομίζω ότι η βάση της ελληνικής ναυτιλίας είναι εδώ, το αρμόδιο Υπουργείο είναι εδώ, η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων είναι εδώ, στον Πειραιά. Άρα κάθε κτίριο το οποίο ανακατασκευάζεται και γίνεται λειτουργικό, συνήθως έχει μια αναφορά σε αυτό που λέμε γαλάζια οικονομία, γαλάζια ανάπτυξη, ναυτιλία με την ευρύτερη έρεια. Άρα νομίζω ότι και αυτό το κτίριο θα χρησιμοποιηθεί και για αυτό τον λόγο. Όμως δεν είναι το μόνο, επαναλαμβάνω. Αυτή τη στιγμή στον Πειραιά υπάρχει μια πληθώρα επενδύσεων, είναι μεγάλη επένδυση στο λιμάνι, με τις όποιες επιμέρους διαφωνίες μπορεί να υπάρχουν. Είναι οι ιδιωτικές επενδύσεις που έχουν έρθει στην πόλη, είναι τα δύο μεγάλα έργα της κεντρικής διοίκησης, τραμ και μετρό κυρίως, που αλλάξουν την εικόνα της πόλης. Έρχεται αυτή η επένδυση που είναι ανεβοδόση, πάλι λέω, και έχουμε οριστικό ανάλογο στον πύργο. Όλα αυτά νομίζω δίνουν μια αισιοδοξία για την επόμενη μέρα. Θα μπορούσε να είναι γραφεία, θα μπορούσε να είναι ξενοδοχείο ή ξενοδοχεία και γραφείο, θα μπορούσε στο ισόγειο και στους δύο πρώτους όρους να έχει καταστήματα. Κυρίως νομίζω ότι η πρόταση θα προβλέπει, κατά την άποψή μου, γραφεία και ίσως ένα κομμάτι ξενοδοχείο. Ξέρετε ότι είναι πολύ όροφη. Στις διάφορες εταιρείες που το δείξαμε, γιατί τον πύργο εμείς τον δείξαμε στο εξωτερικό, δηλαδή για να δώσει ένα διαγωνισμό. Δεν κάνει ένα διαγωνισμό, ξέρετε, και απλώς έρχονται και σειραίουν οι επενδυτές. Πρέπει να δουν ότι μια δημοτική αρχή υποστηρίζει τις επενδύσεις. Ότι το ευρύτερο πλαίσιο στον Πειραιά έχει μια δυναμική. Ότι το κτίριο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορους λόγους. Άρα το δείξαμε σε εταιρείες και στην Ευρώπη και στην Κίνα και σε ελληνικές μεγάλες εταιρείες. Αυτό που οι ενδιαφερόμενοι έδειχναν είναι ή μεικτό σχήμα γραφείο-ξενοδοχείο ή γραφείο με εμπορικά καταστήματα στο ισόγειο και στους δύο πρώτους ορόφους. Κάπου εκεί θα κινηθούν οι χρήσεις δηλαδή. Θα μπορούσαν και κατοικία βενετικά. Επιτρέπεται δηλαδή οι χρήσεις του κέντρου, επιτρέπουν και κατοικία. Αλλά νομίζω η φύση του κτιρίου είναι τέτοια, κυρίως για γραφεία ή ξενοδοχεία. Θα είναι το λιγότερο 30 εκατομμύρια, θα είναι παραπάνω από 30 εκατομμύρια επένδυση και παραπάνω από 900.000 ευρώ το ετήσιο μίσθωμα για τον πύργο, γιατί αυτό είναι ένα μήνυμα του διαγωνισμού. Από εκεί και πάνω θα είμαστε σίγουρα. Το πόσο πάνω θα το δούμε όταν ανοίξουν οι φάκελοι και δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία.